Καλωσορίζω τον κύριο Αντωνιάδη και του εύχομαι να είναι πάντα καλά. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λάτσα, καλησπέρα και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα από εδώ στη Νέα Υόρκη, είναι πρωί. Καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Να πω βέβαια ότι σε επόμενη σύνδεση θα έχουμε τη δυνατότητα και Skype. Καταλαβαίνω ότι και εσείς με τις υποχρεώσεις σας είστε λίγο περιορισμένοι έτσι στις κινήσεις, όπως και εμείς πολλές φορές. Και καμιά φορά η τεχνολογία βοηθάει βέβαια, αλλά καμιά φορά δεν επαρκεί και όπως θέλουμε να είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να τα πούμε και να συζητήσουμε και να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας κάνω το πρώτο ερώτημα κύριε Αντωνιάδη και να σας ρωτήσω τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται στην Αμερική γενικότερα, γιατί από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι ακούμε και από ό,τι μαθαίνουμε, τα νούμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ τραγικά θα έλεγα. Δυστυχώς, έτσι όπως τα λέτε είναι κύριε Λάτσα, εγώ μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία έτσι πολύ επιγραμματικά τουλάχιστον μέχρι χθες, γιατί περαιτέρω ενημέρωση περιμένουμε από τον κυβερνήτη στις 11 περίπου η ώρα σήμερα το πρωί, δηλαδή σε λίγο βασικά. Μέχρι χθες για όλες τις ΗΠΑ δυστυχώς είχαμε σχεδόν 17.000 νεκρούς, 16.672 με γύρω στις 465.000 κρούσματα. Αυτή η αριθμή είναι για όλες τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα για τη Νέα Υόρκη, την πολιτεία που είμαι και εγώ εδώ. Μιλούσαμε για γύρω στους 7.000 νεκρούς δυστυχώς, που είναι σίγουρα πολύ ψηλά νούμερα. Δεν νομίζω, μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, δεν χρήζει κάποιες περαιτέρω ανάλυσης ή κάτι περισσότερο που θα ήθελα να πω όσον αφορά τη γενική εικόνα που επικρατεί. Τώρα βέβαια, ξέρετε, εχθές το βράδυ διάβαζα ένα άρθρο σας το οποίο έλεγε ότι μην κάνετε όλοι το δημοσιογράφο, κάνετε κακό και στον ίδιο σας τον εαυτό, πέρα από τη χώρα ενδεχομένως. Τι γίνεται εκεί, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει αντικειμενικότητα, υπάρχει πληροφόρηση, αν θέλετε, ισότιμη, καλοδιαχειριζόμενη σε όλο αυτό το σκηνικό που συμβαίνει, γιατί σε σχέση με την Ελλάδα βέβαια είναι πολύ τραγικότερα τα πράγματα στις ΗΠΑ. Κύριε Λάθα, να μου επιτρέψετε να απαντήσω ευχαρίστως έχοντας 2-3 παραμέτρους σε αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Καταρχήν το άρθρο μου είχε επικεντρωθεί περισσότερο στους συμπατριώτες μας σε Ελλάδα και Κύπρο. Mm-hmm. Ο λόγος ποιος είναι. Δυστυχώς ίσως ακόμη χρειαζόμαστε περισσότερη παιδεία όσον αφορά το διαδίκτυο, το πώς κινείται, το τι είναι τα πλέον, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του και ούτως ή άλλο και ούτω καθεξής. Το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια τεράστια έξαρση στις χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρο, όπου ο καθένας οποιαδήποτε είδηση την αναπαράγει χωρίς καν να μπει στον κόπο να δει. Ρε παιδιά, ποιος είναι πίσω από αυτό το άρθρο, ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι, υπάρχουν στοιχεία που το υποστηρίζει, έκανε και πριν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο αφορά τις χώρες μας εκεί και εγώ απλά το έστειλα ως ένα SOS μήνυμα για να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου ότι προσέξτε ρε παιδιά, γιατί η γερή είναι ευαίσθητη και χρειάζεται πολύ προσοχή. Δεν γίνεται να μου στέλνεις μήνυμα και να μου λες κάνε το share, θα το κατεβάσω. Μα πώς να το κατεβάσω, μια σοβαρή είδηση ποιος την κατεβάζει. Πάω τώρα και έρχομαι εδώ στην Αμερική. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα του διαδικτύου εδώ έχει εξαπλωθεί και μέσα από τα πανεπιστήμια που διδάσκουν και σε θέμα μέσω μαζικής ενημέρωσης, όσο υπάρχουν άνθρωποι σίγουρα θα υπάρχει υποκειμενικότητα. Mm-hmm. Εδώ στις εκλογές του 2016 οι δύο μεγάλες εφημερίδες, Wall Street Journal και New York Times, είχαν ενταχθεί υπέρ της Hillary Clinton. Και όμως, με τα social media ο Τραμπ κατάφερε και κέρδισε. Υπάρχει ένα είδος υποκειμενικότητας. Πολλοί κόσμος αντέδρασε και λέει γιατί να χτυπά συνέχεια τον πρόεδρό μου. Ξέρετε, κάποιες φορές και το συνεχές χτύπημα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Γυρίζει πούμερα. So, όσο υπάρχουν άνθρωποι, σίγουρα θα υπάρχει υποκειμενικότητα. Όμως, τι γίνεται εδώ. Εδώ δεν έχει υπάρξει lockdown, πέραν της Washington DC. Στη Νέα Υόρκη ακόμη μπορούμε να βγούμε έξω, να κυκλοφορήσουμε. Δεν υπάρχει αστυνόμευση.
Κατ' επέκταση, ναι, σίγουρα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι προσεκτικά, ακολουθούν τις οδηγίες του Κουόμο, του κυβερνητή, των ειδικών, και μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα. Το βλέπω και από τους φοιτητές μου, το βλέπω και αυτό. Υπάρχουν σίγουρα κρούσματα και στο διαδίκτυο, όμως σε γενικές γραμμές η δική μου η αντίληψη, με όσα τουλάχιστον βλέπω και συγκριτικά με τις χώρες μας, εκεί πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί το διαδίκτυο ναι μεν έχει προχωρήσει, αλλά ίσως όχι στο βαθμό που είναι εδώ κάτω. Πάντως, κύριε Αντωνιάδη, επειδή έτσι μιλάω και με συναδέλφους μας και από τη Νέα Υόρκη και γενικώς από όλο τον κόσμο, φαίνεται πλέον καθαρά ότι, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη φράση ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, και αναφέρομαι στο σύστημα υγείας μιας υπερδύναμης, θα έλεγα, και μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην Αμερική, και μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως των βορείων ανεπτυγμένων πλουσίων χωρών, οι οποίες τελικά δεν μπόρεσαν να προλάβουν, αν θέλετε, όλο αυτό, εν αντιθέσει με τις χώρες του Νότου, οι οποίες, όχι όλες βέβαια, γιατί και η Ιταλία και η Ισπανία είχαν προβλήματα σημαντικά, πολύ σημαντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αμερική νομίζω επλήγει πάρα πολύ και δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει όλο αυτό το θέμα, το οποίο προέκυψε ξαφνικά, εν πάση περιπτώσει, από τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη εικόνα, άλλη αντίληψη, και το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν έτοιμο το σύστημα, γιατί δεν μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά, γιατί ήταν τόσο ανέτοιμοι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται στα δικά μας τα μάτια. Αν μπορείτε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό, ναι, από την εμπειρία σας. Βεβαίως, είναι πολύ πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Πριν 2-3 εβδομάδες, ένα σχετικό άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί από την αγαπητή συνάδελφο Λένα Αργύρη, η ανταποκρίτρια της εδώ στην Ουάσιγκτον, και είχε δημοσιευτεί στο site του Hellas Journal, του Μιχάλη Ιγναντίου, είχε αυτό το τίτλο, παρόμοιο τίτλο με αυτόν που έχετε αναφέρει, «Ο βασιλιάς είναι γυμνός». Και το άρθρο, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, μιλούσε για την καθυστέρηση η οποία υπήρξε και για το ότι, ενώ οι συμπατριώτες μας θεωρούν ότι εμείς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 1,000 πλεονεκτήματα, εντούτοις απ' την άλλη η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και ήταν πιο μπροστά. Γιατί αυτό? Δυστυχώς η προεκλογική περίοδος ήταν ένας από τους βασικούς και είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που δημιούργησαν αυτή την καθυστέρηση. Για να καταλάβετε ότι μέχρι πριν ένα μήνα ακόμα και ο Τραμπ έλεγε ότι αυτό είναι προεκλογικό πυροτέχνημα των δημοκρατικών. Και δεν λάμβανε υπόψη το τι γινότανε. Άρα, ένας βασικός λόγος καθυστέρησης ήταν αυτός. Πριν μια εβδομάδα, για να πω και σε ένα δεύτερο στοιχείο, δυστυχώς της πολιτικής κατάστασης που πολλές φορές σπρώχνει σε λανθασμένους δρόμους, είχε ρωτηθεί στο Λευκό Οίκο από δημοσιογράφο, θα βοηθήσετε τη Νέα Υόρκη με αναπνευστήρες? Και η απάντησή του, η οποία έχει δημοσιευτεί και στη Hellas Journal αλλά και σε άλλα έντυπα, ήταν «ας φρόντιζαν». Ξέρετε, επειδή διδάσκω και το πολιτικό μάρκετινγκ και έτσι μου επιτρέπεται, αν μπορώ να αναφέρω τον όρο, να πω τι είναι η πολιτική, θα το πω απλά με ένα παράδειγμα. Ζητάει το παιδί γάλα από τη μαμά και η μαμά του λέει «όχι, δεν θα σου δώσω». Ήταν ευθύνη του μπαμπά σου να το κάνει. Άρα σας απαντώ επικεντρωμένος πάνω σε δύο άξονες. Ένα, τα πολιτικά παιχνίδια τα οποία τυφλώνουν πολλές φορές, και δύο, η συχνά ανευθυνότητα που επιδεικνύουν αρκετοί πολιτικοί σε όλο τον κόσμο. Και να το τονίσω. Εδώ και παντού πρέπει οι πολιτικοί να καταλάβουν τι είναι πολιτική. Και είναι απλό, το λέει η λέξη. Η έγνοια μου είναι ο πολίτης. Εάν δεν μπορείς να έχεις έγνοια τον πολίτη, κλειδώσου όχι μόνο σε περίοδο κορονοϊού, κλειδώσου για πάντα και ας τον κόσμο να επιλέξει αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν.
Συγγνώμη που είμαι κάπως έντονος, αλλά επειδή πολλοί με ρωτάνε, μα Νίκο, αυτά που μας λες καμία σχέση με πολιτική. Ναι ρε παιδιά, αντί να σταθώ κι εγώ στην άλλη άκρη και να πετάω πέτρες στους πολιτικούς, όπως κάνει ο περισσότερος κόσμος, είμαι εδώ και εργάζομαι με μελέτες να βοηθήσω τι, να έρθει κοντά αυτό, να μειωθεί αυτό το χάσμα. Κατ' επέκταση είναι θέμα πολιτικής παιδείας, αγαπητέ μου κύριε Βάτσο. Αυτή είναι η απάντηση μου, δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί. Βεβαίως, με ικανοποιεί απόλυτα. Με ικανοποιεί. Απλώς εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, το σκεπτικό σας. Βεβαίως, παρακαλώ. Το σκεπτικό σας ότι καλύτερα να είμαστε κριτικοί απέναντι στους πολιτικούς και να είμαστε και αυστηροί καμιά φορά απέναντί τους, παρά να βλέπουμε να δημιουργούνται ομαδικοί τάφοι το 2020 και να θάβονται εκεί άνθρωποι ή, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη οι άλλοι να καίγονται γιατί απαγορεύονται να θάβονται. Και μία σειρά από γεγονότα που συμβαίνουν και τα οποία δεν ταιριάζουν με τα δικά μας ήθη και έθιμα, γενικώς μιλάω, σαν Ορθόδοξος λαός, αλλά γενικότερα δεν είναι και στην κουλτούρα μας, θα έλεγα, γενικότερα αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω σε δύο μικρά ερωτήματα πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Είπατε ομαδική τάφη. Δημοσίευμα χθες μιλάει για ομαδικούς τάφους στο νησί, ένα μικρό νησί χάρη στον Μπρόξ στη Νέα Υόρκη. Ξύλινους τάφους σκάβουν και βάζουν ομαδικά γιατί δεν μπορούν να απορροφήσουν τα νοσοκομεία και τα ψυγεία στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Έτσι. Τραγικές καταστάσεις. Τα παίρνουν από τα τρόφιμα από πάνω γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν. Καμιά φορά η τεχνολογία μας κάνει και τέτοια. Θα ξαναπροσπαθήσει, θεωρώ, ο κύριος Αντωνιάδης να επικοινωνήσει μαζί μας. Οπότε θα τον έχουμε πάλι στην γραμμή για να ολοκληρώσει τη σκέψη του και να πούμε περισσότερα πράγματα. Βέβαια, είναι λυπηρό αυτό το οποίο συμβαίνει και πραγματικά η ομαδική τάφη είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, είτε είναι σε κάποιο έρημο νησί, είτε είναι οπουδήποτε και αν συμβαίνει αυτό. Και πολύ δε περισσότερο θα το συζητήσω τώρα με τον κύριο Αντωνιάδη, γιατί υποθέτω ότι τον έχω πάλι στην τηλεφωνική γραμμή, από ό,τι ακούω τουλάχιστον. Η στάση και η ανδρεία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε το, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, είπα... Δεν χάσατε τίποτα. Τα είπα καλά και τα κακά της τεχνολογίας. Εντάξει, ναι, το είπα αυτό και είπα επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις ομαδικούς τάφους, είτε είναι σε νησί είτε είναι σε στεριά, δεν έχει σημασία το μέρος. Εν έτη 2020, στην εποχή της τεχνολογίας, στην εποχή που όχι απλώς έχουμε πάει στο φεγγάρι, αλλά έχουμε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θέλω να. Δεν ξέρω αν είχατε ολοκληρώσει το σκεπτικό σας, είχατε πει τη μία απάντηση. Απλά θα έλεγα ότι οποιαδήποτε κριτική, για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχα επιχειρήματα. Εγώ, όταν αρθογραφώ, ουδέποτε θα μπορώ να κάνω κριτική για χάρη της κριτικής. Πάντα οφείλω και, ως σεβασμό προς τη δημοκρατία και προς τον άλλο που κρίνω να του πω: OK, θεωρώ ότι αυτό μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Και του λέω πώς. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κρίνουμε κάποιον. Να τότε ρωτήσω, θα ονομάζεται λαϊκισμός. Να ρωτήσω. Εντάξει, ίσως είναι λίγο κοινότυπη ερώτηση. Αν εκεί το πολιτικό σύστημα στην Αμερική, αν αποδέχεται την κριτική, αν είναι άλλη κουλτούρα τους δηλαδή, γιατί εδώ στα μεσογειακά κράτη είναι και λίγο ευαίσθητοι και λίγο ευέξαπτοι και λίγο παρεξηγησιάριδες, να το πω έτσι πολύ απλά. Το πολιτικό σύστημα όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά και το ενθαρρύνει. Δεν ξέρω για τον κύριο Τσάμπ κατά πόσο το αποδέχεται. Εντάξει, αυτό θα το γράψει ιστορία και θα το δούμε στην πορεία. Και ήθελα να σχολιάσουμε και κάτι άλλο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η στάση του κυβερνήτου του αεροπλανοφόρου, του καπετάνιου, που κατέβηκε από το πλοίο, παραπονέθηκε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με κορονοϊό στο πλοίο του και τελικά δεν τον άφησαν να ελιμενιστεί, τον πήγαν σε ένα νησί, κατέβηκε και καταχειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν έγινε? Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ υπεύθυνη στάση αυτή και πολύ σοβαρή. Μία στάση βέβαια την οποία δεν ανέδειξαν έντονα τα μίντια, τουλάχιστον
όσο θα έπρεπε. Γιατί είναι μια στάση που πραγματικά χρειάζεται να προβληθεί και χρειάζεται να περάσει και ένα μήνυμα. Δεν προβλήθηκε. Δεν ξέρω και στην Αμερική αν προβλήθηκε αυτό. Κοιτάξτε, όπως έχω πει προηγουμένως, λόγω και των social media που είναι πολύ δυνατά εδώ, προβλήθηκε. Πρέπει να καταλάβουμε όμως και κάτι. Επανέρχομαι εκεί που ξεκινήσαμε. Ο καθένας μας οφείλει να δει από πού προέρχεται μια είδηση. Αυτή η είδηση είναι αληθής. Έτσι. Δεν έχει σημασία αν το βάλανε 10, 20 ή 30 συνάδελφοι, αν το βάλανε 1000 ή 2000 shares. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το αποτέλεσμα αυτό που έκανε ήταν εξαιρετικά ανθρώπινο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι και υποχρεώσεις εκεί είναι αρκετά σημαντικές και μεγάλες και συγκεκριμένες. Μεγαλύτερη μου υποχρέωση είναι το καλό των φοιτητών μου, κύριε Λάτσα. Που είναι σε όλο σκορπισμένοι από τις τάξεις του Πανεπιστημίου. Τώρα έχουν σκορπιστεί Γαλλία, Πορτογαλία, Καλιφόρνια. Αυτή είναι η έννοια. Και αυτό πρέπει να είναι η έννοια όλων μας. Δυστυχώς αποσυντονιστήκαμε όλοι. Εικόνα από την Κύπρο έχετε? Βεβαίως, ναι. Μέχρι χθες τουλάχιστον μιλούσαμε για ένα Κύπριο τουλάχιστον και 10 ασθενείς. Όμως αντιλαμβάνεστε, είναι και εδώ μικρές οι κοινότητες μας και δεν καινούν τα στοιχεία όπως θα ανέμενε κανείς, γιατί σίγουρα κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουν και καλά κάνουν οι ανθρώποι. Έναν Κύπριο νεκρό, με συγχωρείτε, έναν Κύπριο νεκρό. Ναι. Και 10 ασθενείς. Mm-hmm. Και ήταν μέχρι χθες τουλάχιστον, σύμφωνα με κάποια δημοσίευματα, γύρω στους 11 Ελλαδίτες συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Από τη Νέα Υόρκη τουλάχιστον μιλάμε. Όμως και πάλι αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που τουλάχιστον βγαίνουν έξω στη δημοσιότητα. Σίγουρα. Άρα λοιπόν, εντάξει, πάντως να πω ότι μέσα στο γενικό χαμό που γίνεται στο παγκόσμιο χάρτη είμαστε καλά. Τώρα πήραμε έγκαιρα μέτρα. Έχω συγχαρεί δημόσια και την κυβέρνηση της Ελλάδος και της Κύπρου. Δύο κυβερνήσεις που έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν κριτική και το ομολογώ. Όμως όπως έχω πει και σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι και στις δημόσιες μου αναρτήσεις, κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ναι, υπήρξε μια αρχική καθυστέρηση, όμως πρέπει να δώσουμε ελαφρυντικό, γιατί ήταν για όλους σοκ. Όμως συγκριτικά με εδώ και με άλλες χώρες, κάνανε πολύ καλή δουλειά και έχουν δίπλα τους καλούς επιστήμονες. Ειδικά στην Ελλάδα ο κύριος Τσόρδας κάνουν πολύ καλή δουλειά και έχει ακουστεί και μέχρι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, ευχαριστώ θερμότατα για την κουβέντα αυτή που είχαμε, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Θα χαρώ κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε μέσω Skype, να έχουμε και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να σιγά σιγά να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, με το κρατικό κανάλι.